Τι, σας έλεγα όταν ξεκινήσαμε ότι είχαν προκύψει αρκετά θέματα λίγο πριν αρχίσει η εκπομπή. Ένα από αυτά λοιπόν προέρχεται, κυρίες και κύριοι, από μια ανακοίνωση που έβγαλε το ΠΟΤΑΜ. Την έβγαλε πριν από λίγη ώρα και αφορά τις κληρώσεις στην φορολοταρία, όπως έχουμε μάθει να λέμε. Τις κληρώσεις με τις αποδείξεις, τα χιλιάρικα, τα χίλια ευρώ. Πες μας, τι λέει η μέρη ανακοίνωση, γιατί. Λοιπόν, λέει χοντράδες. Λέει χοντρά πράγματα δηλαδή. Θυμάστε λοιπόν ότι όταν είχαν βγει τα στοιχεία από τη λοταρία, είχε γίνει γνωστό ότι 29 άνθρωποι είχαν κερδίσει από δύο φορές, δηλαδή 2.000, και τέσσερις τρεις φορές. Βγάζει λοιπόν σήμερα το ποτάμι μία ανακοίνωση, στην οποία ουσιαστικά αμφισβητεί αυτά τα στοιχεία, αλλά το πάει ακόμα πιο πέρα. Λέει ότι είναι ουσιαστικά δύνατον μέσα σε 6 εκατομμύρια φορολογούμενους κάποιοι να κερδίζουν παραπάνω από μία φορές και ζητάει την παρέμβαση. Μόνο στα 6 εκατομμύρια, μέσα στα εκατομμύρια των εκατομμύριων των αποδείξεων που υπάρχουν. Γιατί δεν είναι να κερδίσεις στα 6 εκατομμύρια δύο φορές, αλλά στα εκατομμύρια εκατομμύριων των αποδείξεων το να κερδίσεις κάποιος δύο και τρεις φορές. Όντως. Λέει ότι είναι αδύνατον, ας πούμε. Λοιπόν, και ζητάει την παρέμβαση του εισαγγελέα για να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες σχετικά με τη διαφάνεια της διαδικασίας διεξαγωγής των κληρώσεων και τα πρόσωπα που κέρδισαν στις κληρώσεις και την ενδεχόμενη σχέση των νικητών με πολιτικά πρόσωπα ή πρόσωπα που συμμετείχαν στη διεξαγωγή των κληρώσεων. Η ανακοίνωση αυτή του ποταμιού, έτσι όπως επαναλαμβάνω, βγήκε πριν από λίγο. Πάει το πράγμα παραπέρα, γιατί η αλήθεια είναι ότι και εμείς εδώ και πολλοί είχαν εντοπίσει αυτό το περίεργο των νικητών που επαναλαμβάνονταν. Είχαν δοθεί κάποιες εξηγήσεις. Εδώ όμως το ποτάμι κάνει μια συγκεκριμένη πια. Όχι καταγγελία, αλλά αφήνει μια υπόνοια για σχέσεις των νικητών με πολιτικά πρόσωπα ή πρόσωπα που βρίσκονται στην διεξαγωγή κληρώσεων για στημένες κληρώσεις στην ουσιαστικά, ουσία. Ουσιαστικά, ναι. Έχουμε τον κύριο Γιώργο Αμυρά στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον βουλευτή του Ποταμιού. Κύριε Αμυρά, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Βαγγελάτε. Έχετε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, κύριε Αμυρά? Θα σας πω, βεβαίως. Κοιτάξτε. Σε κάθε κλήρωση συμμετέχουν περίπου 1 δισεκατομμύριο λαχνοί. Mm-hmm. Όπως είδατε και εσείς τα στοιχεία που εμείς βγάλαμε. Βλέπαμε ότι είδαμε ότι 29 άτομα κέρδισαν δύο φορές από 2.000 ευρώ. Ναι. 4 άτομα κέρδισαν τρεις φορές από 3.000 ευρώ. Οι στατιστικολόγοι λοιπόν και οι επιστήμονες, οι ειδικοί στους αριθμούς, μας είπαν ότι αυτό, παιδιά, είναι σχεδόν απίθανο να συμβαίνει. Ναι. Κάτι δεν πάει καλά. Μπορεί να υπάρχει μια αστοχία του συστήματος. Μπορεί να υπάρχει παρέμβαση ανθρώπινη. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς κινητοποιηθήκαμε, τα ψάχνουμε όλα, τα μελετάμε, τα τεκμηριώνουμε και λέμε στο Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και στον εισαγγελέα, πείτε μας ποια εταιρεία έχει αναλάβει αυτές τις κληρώσεις, με ποιο σύστημα κάνει αυτές τις κληρώσεις, όπως επίσης και με ποιον τρόπο αυτή η εταιρεία πήρε αυτή τη δουλειά. Τώρα, ερωτήματα θέτουμε. Κυρία Μυρά, κάνω και εγώ το ερώτημα. Το να υπάρχει, για παράδειγμα, ένα πρόβλημα στον αλγόριθμο, είναι πιθανό να υπάρχει ή και μπορεί να μην υπάρχει? Όντως είναι παράδοξο, το είχαμε εντοπίσει όλοι, το να υπάρχουν νικητές που έχουν κερδίσει από 2-3 φορές. Ή από την άλλη μεριά που είδαμε δύο κοπέλες που ήταν αδερφές να κερδίζουν και οι δύο στην ίδια κλήρωση. Αλλά αυτό μπορεί να πει κανείς ότι είναι τυχαίο. Μπορεί να πει κανείς ίσως ότι ο αλγόριθμος μπορεί να μην είναι απολύτως σωστός. Εσείς όμως βάζετε και άλλα συγκεκριμένα ερωτήματα. Μιλάτε για ενδεχόμενο σχέσεων των νικητών με πολιτικά πρόσωπα ή με μέλη της επιτροπής που κάνει τις κληρώσεις. Αυτό το λέτε τυχαία ή αυτό ρωτάω? Έχετε κάποια στοιχεία ή κάποιες υπόνοιες? Κοιτάξτε, εμείς ό,τι στοιχεία έχουμε να τα δώσουμε στον εισαγγελέα, τον οποίο καλούμε να ανοίξει το θέμα. Έχετε στοιχεία? Δεν μιλάμε χωρίς να έχουμε τεκμηρίωση, κύριε Βαγγελάτε, αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο τώρα. Το θέμα είναι. Ναι, αλλά καταλαβαίνετε τώρα τι λέτε. Λέτε ότι γράφουμε κάτι σε μία ανακοίνωση και λέτε έχουμε στοιχεία και θα τα πάμε στον εισαγγελέα που δείχνουν τι? Ότι υπάρχει σχέση των νικητών με πολιτικά πρόσωπα ή με μέλη της Επιτροπής των Κληρώσεων? Γιατί αυτό βγαίνει από τα λεγόμενά σας. Έχουμε στοιχεία που μας λένε ότι τα αποτελέσματα τα συγκεκριμένα δεν συμβαδίζουν με τη θεωρία των πιθανοτήτων. Τόσο απλά. Αυτό, λοιπόν, από εκεί και πέρα. Επιμένω για να γίνει ξεκάθαρο. Αυτό που λέτε αφορά την επιστήμη της στατιστικής και άλλες παρεμφερείς. Είναι άλλο από αυτό περί πολιτικών προσώπων ή μελών της Επιτροπής που κάνει τις κληρώσεις. Εκείνο είναι πολύ συγκεκριμένο. Κύριε Βαγγελάτε, ναι. Εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει να μας πει το Υπουργείο Οικονομικών η εταιρεία με ποιον τρόπο πήρε αυτή τη δουλειά, να το πω έτσι. Τι συστήματα έχει που έχουν πιστοποιηθεί και εάν υπάρχουν συγγένειες κάποιας μορφής ή όποιας μορφής μεταξύ νικητών και πολιτικών προσώπων. Λοιπόν, από εκεί πέρα εμείς είμαστε σαφείς. Το μπαλάκι είναι στο Υπουργείο Οικονομικών. Μάλιστα. Και στον εισαγγελέα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μοίρα. Σας ευχαριστώ πολύ και καλό βράδυ. Προφανώς θα υπάρξει δικαστική παρέμβαση. Θα δούμε και το αποτέλεσμα.